Πολύ καλά. Я очень рад, что все прошло согласно в том числе моего сценария. Είναι πολύ χαρούμενος στο γεγονός ότι όλα πήγαν μεταξύ άλλων και με βάση το δικό μου σενάριο. И очень рад, что четыре лицензии принесли государственному бюджету более 200 миллионов. Και είμαι αρκετά χαρούμενος για το γεγονός ότι οι τέσσερις άδειες έφεραν στον κρατικό προϋπολογισμό πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Искренне поздравляю победителей. Πραγματικά δίνω συγχαρητήρια στους νικητές. И надеюсь, у бюджета появились средства не предусмотренные, из которых можно было бы репатриантам, понтийцам заплатить пособие социальное. Και ελπίζω ότι στον προϋπολογισμό ήρθαν κάποια έσοδα τα οποία δεν τα υπολόγιζαν, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους συνταξιούχους, τους ανασφάλιστους υπερήλικες από τους πόντιους. Поэтому все хорошо, все нормально. Будете стараться получить другую, какую-нибудь лицензию периферийную или... Нет, ну меня медиаресурс интересует. Сигурно, хорош, что медиа меня интересует. Но у нас есть четкое понимание цены ресурса. Αλλά έχω μια ξεκάθαρη κατανόηση το πόσο κοστίζει αυτός ο χώρος. Как только стало понятно, что мы выходим далеко за пределы цены ресурса. Και μόλις έγινε κατανοητό ότι ξεφεύγουμε πλέον κατά πολύ από την αξία αυτής της άδειας. Я включил альтернативный вариант. Τότε χρησιμοποίησα μια εναλλακτική λύση. И результат вы увидели, больше 70 миллионов заплатили, там 70-50 заплатили за лицензии, за которые хотели платить там 3-4-5 миллионов. Και το είδε το αποτέλεσμα ότι πληρώσαν για τις άδειες πάνω από 70 και 50 εκατομμύρια ευρώ για άδειες τις οποίες υπολόγιζαν να πληρώσουν 3-4-5 εκατομμύρια. Πώς περιγράφει τη διαδικασία? Как вы описываете весь процедуру, весь процесс? Ну, я бы сказал, достаточно оригинальные. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά, ήταν αρκετά πρωτότυποι. Но плохо продуманные. Αλλά δεν, με άσχημο τρόπο είχε διαμορφωθεί σαν διαδικασία. Немножечко это напоминало, как в тюрьме. Θύμιζε κάπως φυλακή. И причем мы шутили наверху и говорили о том, что мы, наверное, единственные люди, которые добровольно, без решения суда, закрыли себя на 60-70 часов. Και μάλιστα κάναμε αστεία πάνω και λέγαμε ότι ίσως είμαστε μοναδικοί άνθρωποι που με δική τους πρωτοβουλία κλείστηκαν και χωρίς απόφαση εισαγγελέα με 60 ώρες μέσα σε ένα χώρο. Даже в туалет без полицейского не могли ходить. Ακόμα και στην τουαλέτα δεν μπορούσαμε να πάμε χωρίς αστυνομικό. Ну ничего, государство показало, что, в общем-то, в состоянии проводить такие сложные тендеры. Αλλά δεν πειράζει, η κυβέρνηση έδειξε ότι είναι σε θέση να μπορεί να διεκπαιρώσει τόσο αρκετά δύσκολους και περίπλοκους διαγωνισμούς. Я рад этому, потому что я всегда говорил и премьеру, и окружению, бояться не надо, надо двигаться вперед. Και είμαι αρκετά χαρούμενος γι' αυτό, γιατί έχω πει και στον Πρωθυπουργό και στους ανθρώπους γύρω του ότι δεν χρειάζεται να φοβάται κάτι και να πηγαίνει μπροστά. Υπήρξαν στάσεις μεταξύ των υποψηφίων ή κάποια αντιπαλότητα, αντιδικία μεταξύ των υποψηφίων και τα πιλάτσι между участниками, какая-то там вражда, какие-то недопонимания. Так как мы друг друга не видели. Δεν βλέπουμε ένας τον άλλον. У нас были одни споры с полицейскими. Οι μόνες αντιδικίες που είχαμε τους αστυνομικούς. Немножечко душно было, и мы просили открывать двери, они не разрешали, все. Το μόνο που ήταν ότι ήταν αποπνικτική ατμόσφαιρα, ζητούσαμε να ανοίγει η πόρτα και αυτοί δεν το επέτρεπαν. Αυτό ήταν όλο. Η δική σας πρόταση, κύριε Πρόεδρε, μέχρι που έφτασε. Ваше предложение до какой суммы дошло? До нужной. Μέχρι εκεί που έπρεπε. До нужной цифры, потому что я же говорю, мне удалось реализовать свой сценарий. Μέχρι το νούμερο που έπρεπε, εγώ κατάφερα να υλοποιήσω το δικό μου σενάριο. Я могу одно сказать. Μπορώ να πω ένα πράγμα. Когда я вышел в финал, όταν βγήκα στην τελευταία φάση, я дал нулевые ставки. Έδωσα μηδενικά ποσά. Это означает, что я свою миссию выполнил. Αυτό σημαίνει ότι εκπλήρωσα την αποστολή μου. Θεωρεί εξωφρενικά τα ποσά ο πρόεδρος. Πιστεύετε ότι цифры на заоблачные, не совершенно... Да, безусловно. Ναι. Γιατί δεν θα είναι βιώσιμα τα κανάλια με αυτά τα ποσά να τα δώσουν, δεν κάνει αποκλήτη. Почему? Потому что не сможет канал этот бизнес выжить с такими суммами, если они оплатят такие суммы? Мы всю дорогу, вот эти все 60-70 часов, όλους αυτούς, αυτές 60-70 ώρες. Мы пытались понять, что ведет людей к таким большим цифрам. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι οδηγεί τους ανθρώπους σε τόσα μεγάλα νούμερα. Вы все абсолютно знаете, что ведет.
Εσείς ξέρετε πολύ καλά τι τους οδηγεί. Но только не коммерческий интерес. Αλλά δεν είναι μόνο η καθαρά επιχειρηματική, καθαρά επιχειρηματικό συμφέρον. Кто-то спасал себя, кто-то спасал свои телеканалы. Κάποιος έσωσε τον εαυτό του, κάποιος έσωσε τα κανάλια του. И кто-то совершил какие-то стратегические ошибки. Και κάποιοι έκαναν κάποια στρατηγικά λάθη. Начали обсуждать за два дня на своих каналах, кто такой Савиди, что, как, зачем, почему. Δύο μέρες πριν από το διαγωνισμό ξεκινήσαν να συζητάνε για το ποιος είναι ο Σαββίδης, τι και πώς, τι συμβαίνει με τον Σαββίδη. Και τότε είπα στον εαυτό μου ότι αν εγώ δεν πάρω την άδεια, θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να πληρώσουν πολύ περισσότερο αυτοί. Και είμαι χαρούμενος για το γεγονός ότι το πέτυχα. Άρα είχατε δική σας τακτική. Να είσαι βασικά από τα σφαίρα τάκτικα, να είσαι τόσο που προηγράλει. Я не проиграл. Да не мехамено. Я выиграл, я не проиграл. Кердиса. Потому что я. Да какой суммы вы собирались до лицензии? Есть. Ну, раз коснулись этой темы. А вы губисом в туда тема? Я первый шаг делаю и на 20 пытаюсь понять, что происходит. Кану то прото вима ке сто посо то 20 миллион евро просто на каталаво ти симвени. Я чувствую настроение. Мы фиксировали каждое действие. Мы се просехаме ти кафе кинеси. И пытались через время, потраченное на каждое действие, определить, сколько действий совершается. Ке просохусаме меса апто хроно по хриазде я кафе кинеси на каталавме посо кинесис гинане. И так как шаг был 500 тысяч, попытаться определить, какие шаги совершают наши оппоненты. Και αφού το κάθε βήμα ήταν 500.000 ευρώ, προσπαθούσα να καταλάβουμε πόσα είναι τα βήματα που κάνουν οι αντίπαλοι μας. Второе лицензию мы полагали, что старт дамбл с 32, и мы не ошиблись. Για την δεύτερη άδεια υποθέταμε ότι το ξεκίνημα θα είναι κάπου γύρω στα 32 εκατομμύρια ευρώ και δεν κάναμε λάθος. Нам надо было понять, что будет происходить с третьей. Έπρεπε να καταλάβουμε τι θα συμβεί με την τρίτη άδεια. А с четвертой было абсолютно понятной задачей идти на максимальное. Και στην τέταρτη άδεια ήταν απολύτως σαφής ο στόχος να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. То, что мы придем так или иначе когда-то в медиаресурс, это однозначно. Το ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή να βρισκόμαστε στο χώρο των media, αυτό είναι βέβαιο. То, что сегодня правительство смогло расстроить всех скептиков. Το ότι σήμερα η κυβέρνηση μπόρεσε να στεναχωρήσει όλους τους σκεπτικιστές. Те, которые не верили, что люди могут за лицензии платить. Όλους αυτούς που δεν πιστεύαν ότι οι άνθρωποι μπορεί να πληρώσουν για τις άδειες. И участники доказали, что они готовы платить. Και οι συμμετέχοντες απέδειξαν ότι είναι έτοιμοι να πληρώσουν. Я очень сожалею, что Αλαφούζος заплатил меньше всех. Εγώ είμαι πολύ στεναχωρήθηκα το γεγονός ότι ο Αλαφούζος πλήρωσε λιγότερο από όλους. Он должен был больше платить. Έπρεπε να πληρώσει περισσότερο. Но я думал, что там не Αλαφούζος, а Βαρδίνα Γιάννης. А почему он должен был платить больше? Ну так, желание такое имею. Τέτοια επιθυμία, είναι δική μου επιθυμία. Да. Поэтому я доволен, в общем-то, в целом. Γι' αυτό γενικά είμαι, συνολικά είμαι ικανοποιημένος. Если бы в пределах коммерческих, ну, скажем так, цифр, я бы сходил бы с дистанции, было бы неприятно. Γιατί αν θα έφευγα από όλο αυτό το διαγωνισμό μόνο από τις τιμές οι οποίες πραγματικά έχουν μια επιχειρηματική λογική, θα ήταν δυσάρεστο. Еще раз говорю, выйдя в финал. Το λέω ξανά, μπαίνοντας στην τελική φάση. Я делал следующий шаг. Εγώ έκανα το επόμενο βήμα. С нулевой ставкой. Με μηδενική προσφορά. Я это делал дважды. Και το έκανα δύο φορές. Если бы это кто-то увидел, понял бы, что я иду на поднятие цены больше ничего. Αν το βλέπει κάποιος, θα καταλάβει ότι ο στόχος μου είναι οι ψηλότερες δυνατές τιμές και τίποτα άλλο. Это мне удалось, и слава Богу. Το πέτυχα αυτό και... Я хочу, чтобы репатриантам заплатили социальные пособия. Το θέλω στους υπαλληνοστούντες να πληρώσουν τα απαιτούμενα επιδόματα. Я помог бюджету заработать эти деньги, искренне поздравляю. Βοήθησε τον προπολογισμό να βγάλει αυτά τα χρήματα και το συγχαίρω. Спасибо большое. Ευχαριστούμε, καλό βράδυ. Спасибо.